αισθάνομαι και εγώ πολύ μεγάλη τιμή να απευθύναμε στο σώμα του 13ου Συνεδρίου της μεγάλης μας παρατάξεως. Της παρατάξεως που νίκησε το λαϊκισμό, γιατί αυτό κάναμε τα προηγούμενα χρόνια. Η Ελλάδα το 2010 βρέθηκε σε μια πολύ μεγάλη οικονομική αδυναμία, στα όρια της χρεοκοπίας. Και τότε έπρεπε να αποφασίσει ο ελληνικός λαός τι δρόμο θέλαμε να διαλέξουμε. Αν θέλαμε να μείνουμε στην Ευρωζώνη, αν θέλαμε να μείνουμε στην Ευρώπη, αν θέλαμε να αντιμετωπίσουμε τη ζημιά που είχαμε πάθει ή αν θέλαμε να φάμε ξυγειολεξία ένας τον άλλον και να αφήνουμε την πατρίδα μας να καταστραφεί. Τότε, Μίλτο, τα θυμάστε μας μαζί στη Βουλή, έξω από το κοινοβούλιο μαζεύτηκαν ξαφνικά δεκάδες χιλιάδων ανθρώπων. Ο κύριος Τσίπρας, ο κύριος Κατρούγκαλος, ο κύριος Τσακαλώτος και όλοι οι υπόλοιποι ήταν έξω από το κοινοβούλιο. Ήταν σε ένα τραπεζάκι, είχαν κρεμασμένες κάτι κρεμάλες και φωνάζανε ένα σύνθημα που δεν θέλω να το πω και δεν θέλω να γίνω χυδαίος στο σεβαστό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Μεγάλη μείωση των κόκκινων δανείων. Μείον 34% από το υψηλό του σημείο. Δηλαδή έχουμε τόσο μεγάλη επιτυχία, προσέξτε, που σήμερα τα κόκκινα δάνεια στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα Αρένα είναι ακριβώς το σημείο που ήταν το Δεκέμβριο του 2014. Προσέξτε, 5 χρόνια μετά λέμε πόσο μεγάλη επιτυχία έχουμε που γυρίσαμε στο Δεκέμβριο του 2014. Αυτό κόστησε στην Ελλάδα ο Τσίπρας και ο λαϊκισμός. Και είμαστε υπερήφανοι. Γιατί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη δεν κερδίσαμε απλώς τις εκλογές. Εκλογές κερδίζεις, εκλογές χάνεις. Εμείς είμαστε αρκετά χρόνια στην πολιτική, έχουμε απολαύσει την πείρα και των δύο. Προσέξτε ποιο είναι το μείζον. Ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία κέρδισαν αυτή η φορά τις εκλογές με τη σωστή ατζέντα. Χωρίς να υποσχεθούν πράγματα που δεν γίνονται. Δεν βγήκαμε για να δώσουμε 14% σύνταξη. Ούτε βγήκαμε για να σταματήσουμε το ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας. Εκλεγήκαμε για να φέρουμε επενδύσεις, για να επιταχύνουμε τις ιδιωτικοποιήσεις, για να κάνουμε μεταρρυθμίσεις. Με αυτά τα συνθήματα πήρε ο Κυριάκος Μητσοτάκης την εντολή και είναι σήμερα πρωθυπουργός όλων των Ελλήνων για να παράσχει στους Έλληνες ένα καλύτερο μέλλον.